Είναι καιρός και ήμασταν πάρα πολύ κοντά ώστε το μνημόνιο τελειώνει και πάμε στην ανάπτυξη της χώρας. Μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για την επιμήκυνση του χρέους? Εάν χρειαστεί θα υπάρξει. Εμείς, όπως ξέρετε, διαχωρίζουμε, όπως ακριβώς την κάνατε την ερώτηση, διαχωρίζουμε το μνημόνιο από το χρέος. Τα μνημόνια θα τα σκίσουμε. Τώρα να κάνω και λίγη πλάκα, είναι πάνω από 6.000 σελίδες, δεν σκίζονται, θα πάρουμε ψαλίδι λοιπόν και θα τα κόψουμε. Έχουμε τελειώσει. Όσον αφορά το χρέος, λέμε ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε. Έχουμε όμως ως δεδομένο ότι θεωρούμε ότι πρέπει να κοπεί πάνω από το 60% της ονομαστικής αξίας του χρέους και το υπόλοιπο πρέπει να πληρωθεί με ρήτρα ανάπτυξης. Επίσης, δεν ξεχνάμε το απεχθές χρέος, το οποίο προσπαθούμε να έχουμε φτιάξει ήδη μια πανευρωπαϊκή επιτροπή γι' αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη το τι θα συμβεί. Νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Το μνημόνιο υπάρχει με την έννοια ότι υπάρχουν δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με σκοπό να απεμπλακούμε από τους όρους όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τελειώνοντας βέβαια, γιατί νομίζω είμαστε και πρώτου τέλους, κοντεύουμε τέλος πάντων. Νομίζω ότι η χώρα μας έχει ορθοποδήσει τουλάχιστον δημοσιονομικά. Έχουν αρχίσει να φαίνονται δείγματα, αναπτυξιακά δείγματα, τα οποία σιγά σιγά θα βοηθήσουν και θα το ξεπεράσουμε τελείως σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το να επανέλθουμε όμως στην προτέρα κατάσταση είναι ακόμα πολύ μακρινό, είναι δύσκολο, θέλει συνεχή προσπάθεια και κυρίως θέλει προσπάθεια από εμάς τους ίδιους στην οργάνωση, στην καλύτερη οργάνωση του κράτους και στην τακτοποίηση των δημοσιονομικών της χώρας. Ουσιαστικά οι ανεξάρτητοι Έλληνες ξεκινήσανε εναντίον του μνημονίου. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν ώστε να φύγουμε από τα μνημόνια. Είχαν προειδοποιήσει ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και βλέπουμε τις συνέπειες των μνημονιακών συμβάσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένας ισολογιστικός έλεγχος ώστε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό χρέος και μόνο αυτό να πληρώσουμε, γιατί το περισσότερο είναι επαχθές και επονίδιστο, και με βάση αυτή την συμφωνία να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνει πολιτική κάθαρση για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι πολιτικοί έχουν καταχρηστεί ελληνικό δημόσιο χρήμα. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να γίνει καταγγελία του μνημονίου και λογιστικός έλεγχος του χρέους. Να βρούμε ποιο χρέος από όλο το ποσό, γιατί αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρέος είναι 374 δις, είναι πραγματικά δημόσιο χρέος και ποιο είναι απεχθές. Να καταγραφούν αυτά με ορκωτούς λογιστές και κατόπιν να γίνει καταγγελία του μνημονίου. Η καταγγελία του μνημονίου για τη Χρυσή Αυγή, η οποία είναι θέση που την οποία την υποστηρίζω από το 2012, θα πρέπει να είναι μονομερής, δηλαδή να πρέπει από την πλευρά της Ελλάδας να καταγγείλουμε το μνημόνιο, και επειδή το μνημόνιο είναι μια δανειακή σύμβαση, μπορεί να καταγγελθεί. Αυτό δεν σημαίνει πτώχευση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα πούμε την Τρόικα, τους ξένους, να έρθουν σε ένα τραπέζι και να δούμε νέους όρους, οι οποίοι δεν θα είναι επιβλαβείς για την χώρα μας, αλλά θα μπορέσουν να δώσουν ελπίδα στον Έλληνα και στην ανάπτυξη οικονομίας μας. Το μνημόνιο ήταν η πρόφαση προκειμένου να περάσουν όλα τα λαϊκά μέτρα. Και αυτό που αυτή τη στιγμή υπάρχει μετά την κατάργηση του μνημονίου είναι τα μόνιμα μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύμφωνο Σταθερότητας, Ευρώπη 2020, που θα τσακίσουν τον ελληνικό λαό όπως τσακίζουν και τους λαούς όλης της Ευρώπης. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι μονομερής διαγραφή του χρέους, απομάκρυση, έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά κοινωνικοποίηση όλου του πλούτου που υπάρχει άφθονο στη χώρα μας. Με το μνημόνιο και το δημόσιο χρέος, πιστεύουμε ότι το μνημόνιο δεν ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής
κρίσης, δηλαδή πρώτα ήρθε η κρίση και μετά ήρθε το μνημόνιο. Πιστεύουμε ότι το δημόσιο χρέος είναι μεν ένα πολύ μεγάλο θέμα για αυτή τη χώρα, αλλά πιστεύουμε ότι το πρώτο στο θέμα είναι η ανάπτυξη και η παραγωγή που πρέπει να υπάρξει σε αυτή τη χώρα. Αν υπάρξει ανάπτυξη και παραγωγή με ρυθμούς μεγαλύτερους από τα επιτόκια δανεισμού, τότε προφανώς θα μπορέσουμε κάποτε να ξεχρεώσουμε το χρέος και να επιτύχουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, ώστε να επιτύχουμε καλύτερους όρους για τα χρήματα που έχουμε δανειστεί. Είναι ένα θέμα το οποίο πολυσυζητιέται. Βεβαίως ούτε θα το σκίσουμε, θα το διαπραγματευτούμε με άλλους όρους, ίσως πολύ καλύτερους, γιατί έτσι θα πρέπει. Και πρέπει να πείσουμε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει αυτού του είδους τα μνημόνια. Πρέπει να τα καταργήσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε σωστές διαπραγματεύσεις για να μην χαθεί ο ελληνικός λαός. Γι' αυτόν τον λόγο και μόνο.